Λιβερπούλη, αρκετά γκολ χάρηκα για τη Γρανάδα. Και Μπαρσελόνα Βαλένθια στο 1-15. Αυτά από τα αυριανά παιχνίδια που ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε λίγο μετά τη μία. Αύριο δηλαδή, 1-3. Στη σειρά παίρνει η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα είναι αρκετά, αφού η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με το Σαντάντερ Χιχόν, Αλκοκόνα, Χέρκουλες και Μπαρσελόνα Β' Σαμπαντέλ. Εγώ απλά μόνο θέλω να παρατηρήσω ότι βλέπω μια περίεργη πτώση της ισοπαλίας από χθες το απόγευμα στο Σαντάντερ Σπόρτινγκ Γιχόν. Είναι αυριανό παιχνίδι με τον κωδικό 319. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με ήττα στο πρωτάθλημα. Η Σαντάντερ ηττήθηκε από την Κόρδοβα με 2-0 και από την Λας Πάλμας με 1-0. Η Γιχόν ηττήθηκε από την Ουμάνθια με 2-0 και από την Μούρθια με 3-2. Το τρίτο της ομάδας, για να ξέρετε, και το βαθμό δυσκολίας που είχαν οι δύο ομάδες. Αλλά μου κάνει πραγματικά εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αρκετά στοχευμένα χτυπήματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι από την Παρασκευή πηγαίνουν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και ειδικά στην ισοπαλία αυτού του αγώνα. Δεν είναι δηλαδή ότι πάνε σε ένα φαβορί που το 1.70 θα γίνει 1.50 ή ότι ποντάρουν ένα ουτσάντζι γιατί μάθανε το φαβορί παίζει χωρίς 5 βασικούς, λέω τώρα, που το έχουμε δει κατά καιρούς. Απλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς απουσιών ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πραγματικά κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Βλέπω να πέφτει σημαντικά η ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι, οπότε ρίχτε μια ματιά παραπάνω να δούμε τι συμβαίνει. Πάντως εμείς θα αναλύσουμε αρκετά το αυριανό μας, που επαναλαμβάνω είναι αύριο στη 1 η ώρα και θα το παρατηρούμε και αυτό.